Σε εορταστικό κλίμα έχουν μπει κυρίως οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς οι κρατήσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν πάρει φωτιά, με πολλούς να εκμεταλλεύονται τις εορταστικές άδειες και να έχουν ετοιμάσει ήδη βαλίτσες. Ναι, κάποιοι επέλεξαν να φύγουν για πιο μακρινά μέρη, Κούβα, Ντουμπάι, Ασία, ανάλογα με τις επιλογές που έκανε ο καθένας, αλλά είναι και πολλοί που μείναν. Δεν αμφιβάλλω, είναι και πολλοί που πάνε και Ελλάδα, γιατί πολλά μέρη της Ελλάδας έχουν πυρώσει. Κάποιοι βέβαια να περάσουν και 2-3 μερούλες στην Αθήνα, γιατί και εκεί είναι όμορφα και είναι, η Αθήνα έχει μέρη για να πας και να περάσει τη φύγερα. Εμείς επειδή ασχολούμεθα με τον τουρισμό των εξωτερικών, πιο πολύ δηλαδή, είχαμε πελάτες οι οποίοι φύγαν. Φυσικά υπάρχουν και οι πατρινοί που προτίμησαν τη λαϊκή ρίση Χριστούγεννα στην πόλη και θα περάσουν τις Άγιες ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους εντός των τυχών. Σπίτι με την οικογένεια. Οικογενειακά, η θαλπορή οικογένεια. Άγκριζο. Στην πόλη. Κρατώντας την παράδοση. Ναι, την παράδοση. Καλές γιορτές. Στην πόλη. Όμως, ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Υπάρχουν όμως και οι λεγόμενοι τυχεροί που θα απουσιάσουν από το κληρονάστη από τα Χριστούγεννα μέχρι και την Πρωτοχρονιά, είτε σε κάποιο εσωτερικό προορισμό, είτε και στο εξωτερικό με τις ασιατικές χώρες, αλλά και τις χώρες με θερμά κλίματα να κρατούν τα σκύπτρα των προτιμήσεων. Πολλοί φύγανε και Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, άλλοι φεύγουν Χριστούγεννα, άλλοι φεύγουν και ενδιάμεσα τις 2-3 μέρες, ανάλογα βέβαια και τις άδειες που έχουν ή πως κλείνουν ή πως μπορούν να φύγουν, και άλλοι φεύγουν και για Πρωτοχρονιά, έχουμε όμως και για φώτα που και εμείς θα κάνουμε έτσι μια εξόρμηση στην Καστοριά.